κορίτσια, έχω καινούριο ημερολόγιο και θέλω να γράψουμε όλες τα σχέδια που έχουμε για την επόμενη εβδομάδα. Τι λέτε γι' αυτό? Διάνα, μπορούμε να γράψουμε στα δικά μας ημερολόγια τα δικά μας σχέδια. Ναι, όλες έχουμε ημερολόγια και μπορούμε να τα γράψουμε εκεί. Διάνα, τι έχει πάθει η μασκότ? Μασκότ, είσαι στεναχωρημένος, έχεις κατάθλιψη? Πες μας, είμαστε μια ομάδα. Κορίτσια, δεν έχω όρεξη. Το ξέρετε, πήγα και τρύπησα τα αυτή μου για να είμαι στη μόδα και τώρα με πονάει πάρα πολύ. Μασκότ, είναι ένας εφιάλτης. Oh my god, δεν μπορώ να το βλέπω. Να πάρει μασκότ, πρέπει να πας στα επίγοντα αμέσως. Κορίτσια, μα τι λέτε τώρα? Μια απλή γρατζουνιά έχει, τίποτα άλλο. Κορίτσια, δεν είναι γρατζουνιά. Έκανε μόλυνση και μου πονάει πάρα πολύ. Μασκότ, για να μην επεκταθεί η μόλυνση, πρέπει να βάλεις ένα χανζαπλάστ, το οποίο θα το κάνουμε αμέσως τώρα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα, το πλένω και αυτό είναι αρκετό. Μασκότ, να εμπιστέψουμε μας, δεν πρόκειται να σου δώσω κακή συμβουλή η Ντιάνα. Ξέρει και από ιατρικά η Ντιάνα δηλαδή, ε? Καλά αν θέλεις, Μασκότ. Τότε πήγαινε και δείξε σε όλους το πρισμένο σου αυτή. Μάγια, μπορεί να μην έχω ιστορικό στη ιατρική, αλλά δεν θέλει πολύ μυαλό για να βάλεις ένα χανζαπλάστ σε μια πληγή. Υπέροχα, Ντιάνα, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα γράψουμε τα σχέδιά μας στο ημερολόγιο της Ντιάνας? Θα πάμε για προπόνηση? Κορίτσια, σαν να μην σκέφτεστε πάρα πολύ τελευταία, νομίζω. Εννοείται πως θα γράψουμε τα σχέδια στο ημερολόγιο μου. Και μετά, πιστέψτε με, θα νιώσετε υπέροχα. Λοιπόν, Κίτι, ποια είναι τα δικά σου σχέδια για την επόμενη εβδομάδα? Καθάρισμα στα δόντια, να φτιάξω τα μαλλιά μου, να κάνω τα φρύδια μου και να βγάλω τα σπυράκια μου. Νομίζω ότι αυτό λέγεται κοσμητολογία. Α, ναι, δεν το ήξερα. Οκ, Κίτι, το γράφω. Μάγια, τα δικά σου σχέδια? Ναι, βασικά το σημαντικό πράγμα για την επόμενη εβδομάδα είναι να πάω να βγάλω το κονδύλωμά μου. Τι? Έχεις κονδύλωμα? Ναι, βασικά. Και πού είναι? Εγώ ξέρω πού είναι, της Μάγιας. Το είδα στα αποθητήρια. Διάνα, μην μιλάς, σε παρακαλώ, μην μιλάς. Μάγια, δεν πρόκειται να πω τίποτα. Μην ανησυχείς, να έρθω τα δικά σου σχέδια. Διάνα, εγώ θέλω να πάω στο τατουατζή ειδικό και να κάνω ένα μεγάλο τατουάζ εδώ φουντωτό. Κορίτσια, σας πέραν όλο το σχολείο, θα γίνει διαγωνισμός. Τι, φουντωτό λαγουδάκι? Μπασκετμπολίστες, δεν είναι καλή στιγμή αυτή, κάνουμε σχέδια την επόμενη εβδομάδα. Μισό. Τι διαγωνισμός? Σχολικός διαγωνισμός και έγινε από τη Γιάννα, τη Λέλα και τον δάσκαλο Μάικ και την Πίτσα. Θα είναι κριτές. Καλά, και κανείς δεν μας είπε τίποτα τη διαγωνισμό. Δεν είπαν τίποτα στην ομαδική που έχουμε. Μα τι σχεδιάζουν τα αρούρια? Κορίτσια, μας είπαν να σας φέρουμε. Τι έγινε, θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Αλλιώς θα κερδίσει κάποιος άλλος. Δεν μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζει, κορίτσια. Πώς θα σας νοιάζει? Είμαστε η μπάνη και πρέπει να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό. Θέλουμε πάντα την νίκη. Ω, το αυτή μου δεν μου αφήσει να πάρω μέρος στο διαγωνισμό. Μασκότ, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα το αυτή σου. Έλα, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, οι μπάνοι για άλλη μια φορά ετοιμάζονται για την νίκη. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι διαγωνισμό είναι. Μπορεί να μας αρέσει. Και ποια διαφορά, μας αρέσει να κερδίζουμε. Πάμε, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Το κάθε άτομο θα διαλέξει ένα βοηθό και θα φτιάξει ένα τέλειο πιάτο. Το πιάτο δεν πρέπει να είναι μόνο νόστιμο, αλλά και με όμορφη παρουσία. Και η ομάδα που θα κερδίσει θα πάρει αυτό το δώρο εδώ με τις τσίχλες για όλη την ομάδα. Γιατί γίνεται διαγωνισμός χωρίς εμάς? Να πάρει, τώρα χάλασε τελείως τη διάθεσή μου. Ξανθούλα, μην ανησυχείς, η Μπάνη είναι καλή αντίπαλη, φαίνεται ωραία. Τις μισού. Λοιπόν, κορίτσια, από εσάς, θα σας ψάχναμε. Για να δεν ξέρουμε τίποτα για διαγωνισμό, τι χρειάζεται να κάνουμε? Αρχικά, μόνο έναν εκπρόσωπο έχει κάθε ομάδα. Οκ, Διάνα, εσύ είσαι αρχηγός, οπότε μην εσύ. Κορίτσια! Διάνα, βάλε ποδιά, είσαι δίπλα σε φαγητό. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Οι μπάνοι μας απέσπασαν την προσοχή λίγο. Θέλω να σας συστήσω τους κριτές μας. Το δάσκαλο Μάικ. Η Πίτσα, μα ποιος άλλος, είναι η μόνη που μπορεί να διακρίνει αν είναι νόστιμο ένα πιάτο. Και την εμφάνιση επίσης. Παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε μου τι πρέπει να γίνει. Δεν άκουσα τίποτα. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, Ντιάνα. Λοιπόν, ο κάθε εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα τραβήξει ένα χαρτί για να δει τι θα μαγειρέψει. Ωραία, να είσαι πάρα πολύ καλή στο μάγειρεμα. Τρως πάρα πολύ, θα τα καταφέρεις. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κορίτσια, τραβήξτε ένα χαρτί για να δείτε τι φαγητό θα μαγειρέψετε. Είστε έτοιμες? Εγώ είμαι πρώτη. Η Άννα να πάρει, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Μπάνι, σε αυτό το διαγωνισμό σίγουρα θα χάσετε πάντως. Στους χαμένους αρέσει να μαγειρεύουμε. Εγώ θα μαγειρέψω οποιοδήποτε πιάτο. Λοιπόν, άλλο και κάτι θα σκεφτώ. Λοιπόν, τώρα ανακοινώστε τι φαγητό θα μαγειρέψετε. Εγώ πρέπει να κάνω κέικ μπισκότου. Εγώ πρέπει να κάνω cupcake. Εγώ θα κάνω το. Και εγώ κέικ βάφλας. Ωραία, κορίτσια, τώρα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα βοηθό για την ομάδα σας. Οπότε, διαγωνιζόμενες, επιλέξτε τη βοηθό σας και καλή τύχη στο διαγωνισμό. Εγώ διαλέγω την Κίτη. Λοιπόν, Ζενή, διαλέγω εσένα. Εμένα, ζήτω, θέλω να μαγειρέψω. Καλή τύχη. Να ξεκάνετε τη σμπάνη. Να, η ποδιά σου. Εννοείται θα ξεκάνουμε τη σμπάνη. Εγώ διαλέγω την Τζούλη. Εμένα, oh my god, Τζιτζί, ευχαριστώ. Τζούλη, πάμε, κάνε κάτι ωραίο να δοκιμάσουμε. Τζούλη, να η ποδιά σου. Αν είναι μικρή όμως, τράβα την λιγάκι. Εμείς έχουμε να κάνουμε τοστ. Τέλεια. Κέικ βάφλας, κορίτσια, ποιος ξέρει να κάνει κέικ βάφλας. Για πείτε. Εγώ κάνω βάφλας κάθε μέρα πάντως, γενικό στόχο. Τις λατρεύω τις βάφλες, να το ξέρεις. Μπράβο. Ναι, μια χαρά, όλοι κάθονται και εγώ όρθια. Νατ, μπορείς να κάνεις εδώ. Στα πόδια σου. Ναι. Α, είσαι πάλι τυχερή, φίλη μου. Να πάρει και τι, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κέικ μπισκότου. Πρέπει να το κάνεις πάρα πολύ νόστιμο και όμορφο. Όλα τα κέικ μια χαρά είναι. Το ελπίζω. Λοιπόν, Ζένια, τα κέικ μας πρέπει να είναι τα πιο νόστιμα βασικά. Γιατί θέλω να τις ξεκάνω τελείως αυτές. Κι εγώ το ίδιο, θα κερδίσουμε σίγουρα. Ακού, Τζίτζι, να κάνουμε πολλά τόση να τα φάμε αργότερα. Όσο που θέλουν και τα αγόρια να φάνε. Τζούλη, έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Ας το κάνουμε. Ένα πάρτι, τι θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα. Ένα δώσε σε μένα, θα το χαλάσεις εσύ. Εντάξει, κάτσε και εγώ θα διακοσμήσω. Κορίτσια, αν δεν τα καταφέρετε με την τούρτα, θα σου βοηθήσουμε. Δίπλα έχει αγροπλαστείο, μπορούμε να πάμε και να πάρουμε μία πολύ ωραία. Και θα κερδίσετε σίγουρα. Παιδιά, κάντε ένα ωραίο και νόστιμο φαγητό. Και μετά. Μετά, αν έχετε κάνει ωραία φαγητά, μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο τραπέζι για όλους. Σκαλεμάκ, δείτε τι κάνουνε, αν είναι δυνατόν. Παιδιαρίστικα πράγματα, δείχνουν τη γλώσσα ένα στον άλλον. Διαγωνισμός είναι, όλοι θέλουν να κερδίσουνε τις τσίχλες μας. Αν δεν κερδίσει κανείς, θα μασάμε τσίχλες για την υπόλοιπη χρονιά από το δάσκαλο Μάικ. Εγώ νομίζω θα προσπαθήσουνε. Καλά, τι έπαθες τώρα. Μου τρέχουν τα σάλια. Και εμένα, αλλά κάνει υπομονή. Και μόλις θα τελειώσουν, θα φάμε πολύ ωραία γλυκά. Ναι. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε, ένα κέικ. Bunny style. Θα είναι άσπρο, φανταχτερό και όμορφο. Αλλά πολύ γρήγορα τη συντηγή. Σαν δουλα, βάλε και άλλη σοκολάτα. Η σοκολάτα πάντα φτιάχνει. Ναι, ναι, θα το γεμίσω. Τζίτζι, κάνω τόστ με νουτέλα εγώ για το τσάι. Και εγώ κάνω τόστ με φράουλα και μούρα. Θα είναι καταπληκτικό. Λόρα, να δεις το καλό, κάνεις όλο το ροζ. Μέρι, πολύ νόστιμο. Μέρι, ποιος θα ψηφίσεις εσύ? Θα ψηφίσω το πιο όμορφο πιάτο και το πιο νόστιμο. Μ' αρέσει να είναι νόστιμο. Και εγώ τρελαίνομαι. Να πάρει, παιδιά, βλέπω την τούρτα των κοριτσιών και είναι μια ιδέα. Τι θα κάνουμε? Μήπως να πάμε στο σαχροπλαστείο? Ναι, τι περιμένουμε? Τα κορίτσια πρέπει να κερδίσουν. Να πάρει, Κίτη, η κρέμα ξεφουσκώνει. Έχουμε πολύ κακιά κρέμα. Ζένια, αναρωτιέμαι αν τα cupcake μας φαίνονται τέλεια. Εγώ θα τα έτρωγα πάντως. Κι εγώ θα τα έτρωγα πάντως. Μήπως ακολουθήσουμε για κάτι ακόμα? Κάτι ζελεδάκια έτσι πράσινα να με ταιριάζουν μαζί μας. Δεν μπορώ να αντισταθώ, άλλο θέλω να φάω το τόστ. Τζούλη, αρέσει η πυραμίδα τόστ μου που είναι έκπληξη. Τι έκπληξη? Ανοίγει η πυραμίδα και εμφανίζεται η καραμελίτσα. Ω, είναι καταπληκτικό. Έλεγα, δεν μπορώ άλλο, θα πάρω μια μπουκίτσα. Για στο και που είναι, θα χάσουμε ξέρετε έτσι όπως το πας, έλεος. Είμαι πολύ γλυκά, σου τι να κάνω δηλαδή. Οι ποδοσφαιρίστες το έκαναν, και δεν πρόκειται να δοκιμάσω αυτό το πράγμα. Καλά, κοίτα την τούρτα της Λεωρέν και οι φρέξ τι κάνουνε, τάρτα με μια άσπρια ιδέα. Αγόρια, μην μαλώνετε. Οι ποδοσφαιρίστες αντί για τούρτα κάνουν αηδίες. Τζούλε, βάλε σιρόπι. Δείσαι το τι έχω κάνει. Παιδιά, εμείς πρέπει να πάμε τουαλέτα. Ερχόμαστε αμέσως.
Να πάρει μπασκετμπολίστες, αυτό είναι κακή ιδέα και οι μπάνοι θα χάσουν εξαιτία σας. Ξέρουμε τι κάνουμε. Παιδιά, έχουν απομένει 5 λεπτά, να ξέρετε. 5 λεπτά για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας, είστε έτοιμοι? Τζούλι, Τζίτζι, παπηγερά! Να πάρει και τη βιά σου, έχουμε μόνο 5 λεπτά. Δεν είναι και εύκολο να καλύψουμε όλη την τούρτα τώρα. Έλα, πάμε. Να πάρει ξανθούλα, πρέπει να κάνουμε. Έλα πιο γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Έλα, πάρε, θέλω να τελειώσουμε και να πιω νερό πολύ σύντομα. Μα φυσικά καταβρόχθησε όλα τα γλυκάκια. Τι καταβρόχθησα, δηλαδή? Εγώ τρώω, δεν καταβροχτίζω. Να το θυμάσαι. Ξέρετε κάτι, βλέπω αυτά τα πιάτα δεν μου φαίνονται να τρώγονται ακριβώς. Εγώ δεν πρόκειται να τα φάω, μόνο τα κρίνω από την εμφάνιση. Εγώ πάντως θα τα φάω όλα. Κορίτσια, ο δάσκαλος Μάικ θα δοκιμάσει σίγουρα. Έχει αρκετά για όλους πάντως. Και τι, έχουμε καιρό ακόμα? Όχι, λίγο έμεινε. Έλα, κάνε πιο γρήγορα, έχουμε να βάλουμε κι άλλα εδώ πέρα, πάνω στην επιφάνεια. Εντάξει. Πού είναι οι μπασκετμπολίστες, φύγανε? Μασκότ, κορίτσια, είστε υπέροχες. Μα πού είναι οι μπασκετμπολίστες, πού πήγανε? Πήγανε για τούρτα. Αν είναι περιχάλια το δικό σας, θα σας φέρουν καμιά καλή να κερδίσετε. Κορίτσια, πρέπει να κερδίσετε, γιατί θέλω αυτό το βραβείο. Είναι ολόκληρο μηχάνημα με τσίχλες. Δεν είναι και τόσο εύκολο, κορίτσια. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να βαθμολογήσουμε τα πιάτα σας. Ξεκινάμε. 10, 9, 8, 7. Εντάξει, κορίτσια, κερδίσω σίγουρα. Μόνο που πρέπει να το πάμε και να είμαστε κανένας. Θέλω να δοκιμάσω. Κι εγώ. Καλά, τι κάνετε, καταστρέφετε την τούρτα. Μήπως να κάτσουμε να τη φάμε? Καλά, είστε βλαμμένοι, πήγαμε στο σαρκοπλαστείο γιατί θέλαμε τα κορίτσια να κερδίσουν. Υπέροχη. Καλά, παιδιά, τέτοια τούρτα δεν πρόκειται να δώσουν την νίκη στα κορίτσια. Τότε ας τη φάμε. Λοιπόν, ποιος είναι έτοιμος να φέρει το πιάτο του πρώτος? Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Εμείς μαγειρέψαμε πιο γρήγορα από όλους, πιο νόστιμα από όλους και πιο όμορφα. Δοκιμάστε. Για να κάνε γρήγορα. Γρήγορα κάνω. Oh my god. Δοκιμάστε, είναι πολύ νόστιμο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα πάρω αυτό εδώ με τα μούρα. Εγώ θα πάρω αυτό το χρωματιστά διακοσμητικά. Και εγώ θα πάρω αυτό το ζελεδάκι. Για να δω το πιάτο. Ωραία παρουσίαση, αλλά θα μπορούσε και καλύτερα. Θα δοκιμάσω κι εγώ. Είναι λίγο ξέρω. Και έχει πολύ σοκολάτα. Ελπίζω να απολαύσουν τα πιάτα μας και να κερδίσουμε. Ξανθούλα, κάνουν γκριμάτσες. Πρέπει να δοκιμάσετε το δικό μας κέικ μπάφλας, είναι πεντανόστιμο. Ότι εγώ δεν άντεξα και δοκίμασα. Ξεχάσε τελείως, τι λες ότι δοκίμασες? Δεν πρόκειται να φάει κανείς τώρα. Προχωρήστε, ποδοσφαιριστρίες. Πάμε, κορίτσια, σας υποστηρίζω. Ορίστε λοιπόν. Γιατί έχει κενάκι εδώ πέρα, τι έχει πάθει η παρουσίαση? Και κρέμα, σαν σούπα είναι αυτό το πράγμα. Εγώ θα φάω, έχει κρέμα και είναι γλυκιά. Δάσκαλε Μάικ, μάλλον ήρθατε με άδεια στο μάχη και όλα σας φέρονται νόστιμα τώρα. Κορίτσια, τι δεν σας αρέσει? Κορίτσια, η τούρτα σας δεν είναι όμορφη. Τα μούρα είναι καλυμμένα με την κρέμα, δεν το διακόσμησετε σωστά. Μα τι εννοείς? Δεν θα κερδίσουμε δηλαδή εμείς? Ένα τι φάω τότε? Λορένα, ψε λίγο, θέλω κι εγώ να δοκιμάσω. Να δοκιμάσεις σίγουρα. Αυτό δεν είναι τούρτα, αυτό είναι σκέτος πουρές. Επόμενη. Ποιος θα δείξει το πιάτο του? Εμείς. Τα τόστ μας είναι καταπληκτικά. Ναι, λοιπόν, η παρουσίαση δεν είναι και πολύ καλή. Αγαπητέ κρατάς, υπάρχει και μια έκπληξη σε ένα από τα τόστ. Τζίζι, νομίζω ότι είναι ήδη ανώφελο. Χωρίς να βλέπω κανένα τα γλυκά τόστ. Εντάξει, θέλω την έκπληξη τόστ. Τζίζι, πού είναι? Δάσκαλε Μάικ, κάτω από την ψηλή πυραμίδα. Και ποιο από όλα αυτά είναι η πυραμίδα? Δάσκαλε Μάικ, εδώ. Φαίνεται απέσια και η πυραμίδα και η έκπληξη. Ευχαριστούμε, κριτές. Κορίτσια, εμείς σας αγαπάμε, μη στεναχωριέστε. Ακόμα κι αν είστε χάλια μαγείρισες. Σας αγαπάμε, Τζούλη και Τζίτζι. Να πάρε, έχω πάθει σοκ, είναι πολύ αυστηρή. Δεν τους αρέσει τίποτα. Θα λατρέψουν το κέικ μας. Κορίτσια, μην ανησυχείτε. Αν δεν τους αρέσει αυτό το κέικ, τότε θα έρθουν τα αγόρια και θα φέρουν από το μαγαζί ένα άλλο. Να είστε σίγουροι. Θα τους αρέσει. Θα διαλέξουν το πιο όμορφο. Το αυτί μου με πονάει πάρα πολύ. Μπάνι, είστε οι επόμενες. Καλή μας τύχη. Πάμε, κορίτσια. Η τούρτα μας λέγεται φουντωτό λαγουδάκι. Δοκιμάστε. Κορίτσια, δεν βλέπω τίποτα φουντωτό εγώ εδώ πέρα. Πού είναι το φουντωτό λαγουδάκι? Είναι μια συνηθισμένη τούρτα με νουτέλα και κρέμα. Χρειαζόμαστε κάτι φουντωτό.
μασκότ την ουρά σου. Αλήθεια, μήπως θέλετε και το κεφάλι μου? Αφήστε με ήσυχο, πονάει το αυτί μου. Αγαπητοί κριτές, δυστυχώς δεν θα έχουμε κάτι φουντωτό. Η μασκότ δεν δίνει την ουρά του. Τότε κορίτσια, συγγνώμη, αλλά δεν πρόκειται να πάρετε την ψήφο μας. Δεν μας άρεσε το κέικ σας. Παιδιά, μη στεναχωριέστε. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε όλοι το καλύτερο πιάτο. Όποιος πάρει περισσότερους ψήφους θα κερδίσει. Μα πού είναι οι μπασκετμπολίστες? Παιδιά, ψηφίστε για εμάς! Ψηφίστε τα τόστ του Μάους, τα υπέροχα τόστ. Είναι τέλεια! Ψηφίστε την τούρτα βάφλα μας! Τούρτα με βάφλα! Καλά, πού είναι η τούρτα? Δεν αγοράσατε! Όχι, δεν είχε τούρτα στο σαχαροπλαστείο. Κορίτσια, συγγνώμη. Μπασκετμπολίστες, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν τους αρέσει τίποτα, ούτε η τούρτα μας. Μπασκετμπολίστες, πρέπει να ψηφίσετε για εμάς. Τέσσερις ψήφοι και δύο η Μπάνι και η Μασκότ. Ελπίζω να μην είναι οι μόνες ψήφοι που θα πάρουμε. Λοιπόν, παιδιά, ψηφίζουμε. Εμείς ψηφίζουμε τον τόστ. Εμείς τη Μπάνι. Εμείς Φρόγκς. Λορέν, ψηφίζω εσένα. Εγώ ψηφίζω Φρόγκς. Και εγώ για τις Φρόγκς. 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 Μπάνι. Μπάνι. Oh my god, κερδίσαμε. Να πάρει, χάσαμε. Για πρώτη φορά στη ζωή μας. Όχι, είναι τρίτη φορά. Έχουμε χάσει άλλες δύο φορές από αυτές εδώ. Λοιπόν, Φρόγκς, αποδεχτείτε το βραβείο σας. Άσχολα, Μάιρ. Μπράβο, Φρόγκς. Θα μασάμε και θα μασάμε και θα μασάμε. Μπράβο σας, Φρόγκς. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται σας κερδίσαμε, Μπάνι. Ναι, και είναι τόσο ωραίο. Χαιρόμαστε πολύ για σας, Φρόγκς. Ναι, ήσασταν τυχερές για πρώτη φορά στη ζωή σας. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Κορίτσια, είστε καλύτερες. Ναι, το κέικ σας ήταν το πιο όμορφο και θα το φάμε τώρα αμέσως. Εμείς δεν θέλουμε. Παιδιά, τι λέτε εσείς? Ποιο πιάτο έπρεπε να κερδίσει? Κρέμα που δεν μπορείτε να δοκιμάσετε, αλλά πώς φαίνεται? Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας! Τα κορίτσια δεν κέρδισαν διαγωνισμό, αλλά εμείς κερδίσαμε με γλυφιτζούρ και να μασάμε. Τι γλυφιτζούρ, για ρε, τι μου, τι λες? Δεν μ' αρέσει να μασάω, μ' αρέσει να...